Η Ευρώπη προτιμά να κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί του ενεργειακού πόρου ω όπλο, ενώ συγκαλύπτει περιπτώσει κλοπή φυσικού αερίου διαμετακόμιση από την Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόβ, μετά από συνομιλίε με του Υπουργού Εξωτερικών τη Ουκρανία και τη Τουρκία, Δημήτρη Κουλέμπα και Μελβούτσα Βούσογλου. Το 2010, κατά τη γνώμη μου, υπήρξε η πρώτη κρίση όταν η Ουκρανική Κυβέρνηση άρχισε απλώ να κλέβει το αέριο διαμετακόμιση για την Ευρώπη. Επειδή σταμάτησε να πληρώνει για το φυσικό αέριο τη, σημείωσε. Προμηθεύαμε τακτικά αέριο διαμετακόμιση στην Ευρώπη σε πλήρη συμμόρφωση με τι υποχρεώσει σχετικά με του όγκου και τι τιμέ, αλλά έκλεβαν. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη προσπάθησε με κάποιο τρόπο να του συνετίσει, Όχι. Αν και ήξεραν πολύ καλά τι συνέβαινε. Για όνομα του Θεού. Εάν σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ο αντιπρόεδρο μα Αλεξάνδρου ο οποίο επιβλέπει τον ενεργειακό τομέα, είπε ότι δεν χρειάζεται να του πείσουμε να αγοράσουν από εμά είπε ο Υπουργό. Για όνομα του Θεού. Έχουμε αγορέ για απολύσεις. Η αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου προετοιμάζεται για μια παγκόσμια μάχη για τον εφοδιασμό με εκτεταμένε επιπτώσει. Καθώ η απειλή τη Ρωσία να αποκόψει την Ευρώπη, οθεί την Ήπειρο να αναζητά εναλλακτικέ λύσει. Σύμφωνα με τον Bloomberg, μια αλλαγή δρομολόγηση των εμπορικών ροών θα κατέστρεφε την τρέχουσα δομή τη αγορά. Η παγκόσμια ζήτηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τη διαθέσιμη προσφορά LNG για φέτο, αναγκάζοντα την Ευρώπη να κλέβει αποστολέ από του πλησιέστερου παραγωγού τη Ασία και να εκτινάξει τι ήδη ανεβασμένε τιμέ στα ύψη. Οι συνέπειε από την αναταραχή θα μπορούσαν να είναι δραματικέ, με τι ψηλότερε τιμέ και τι ελλείψει στον ενεργειακό εφοδιασμό να πιέζουν τι ασιατικέ οικονομίε, να μειώνουν τα κέρδη και να επιβραδύνουν του καταναλωτέ με υπερβολικά υψηλού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο. Η Κίνα, ο μεγαλύτερο αγοραστή LNG στον κόσμο, αντιμετωπίζει μείωση των κερδών από την κατανάλωση ισχύω καθώ και επιβράδυνση τη ζήτηση για τι εξαγωγέ τη, περιπλέκοντα την προσπάθεια του Πεκίνου να σταθεροποιήσει μια επιβραδυνόμενη οικονομία. Ο πόλεμο στην Ουκρανία και το επακόλουθο κόστο καυσίμων σημαίνουν ότι η Ιαπωνία, ο δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα LNG στον κόσμο, Χρειάζεται βοήθεια περίπου 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξει την εύθραστη οικονομία τη, σύμφωνα με έναν οικονομικό σύμβουλο του πρώην Πρωθυπουργού Σιν Σοάμπε. Οι κυβερνήσει τη Βόρεια Ασία και τη Ευρώπη μπορεί να είναι σε θέση να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ότι τα έθνη του θα λαμβάνουν επαρκή προμήθειε. Επομένω, οι μεγαλύτεροι χαμένοι θα είναι τα έθνη τη Νότια Ασία, όπω η Ινδία, το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντέ, τα οποία είναι πολύ πιο ευαίσθητα στι τιμέ και δεν μπορούν να προμηθεύονται φορτία σποτ με τι τρέχουσε τιμέ. Η Ινδία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη, καθώ οι εισαγωγέ LNG είναι απίθανο να αυξηθούν το 2022, καθώ οι εισαγωγεί αποφεύγουν τα ακριβά φορτία σποτ, σύμφωνα με το ISIS. Η άνοδο των τιμών του LNG έχει γίνει πολιτική υποχρέωση στο Πακιστάν, με το κόμμα τη αντιπολίτευση να κατηγορεί το σημερινό ηγέτη για κακή διαχείριση των προμηθειών καυσίμων, καθώ δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει εναλλακτικέ λύσει για τη χώρα που έχει περιορισμένα μετρητά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.